Έχεις πατήσει να δεις καινούργιο Amish Food Fight. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στον Ηλία Φουντούλη, διότι δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε λογοπαίγνιο και έπρεπε και πήγαμε τον καλύτερο στα λογοπαίγνια στην Ελλάδα. Ξεκίνησε πάλι το δείξι. Τον Ηλία Φουντούλη και μας είπε ότι σήμερα με το Food Fight θα κάνουμε πατάταγο. Άννα Μαρία, τι πιθανότητες δίνεις στον εαυτό σου να κερδίσει? Ειλικρινά. Ειλικρινά. Τις αγωνιστώ σαν σκύλος. Αυτός αγωνιστεί ως σκύλος. Πάμε, έλα, πάμε, σε πιστεύουμε όλοι ότι θα χάσεις. Δεν θα βλέπεις, πάμε, δεν τρέχω, σε πιστεύω. Έλα, ρε. Έλα. Έλα. Να σου πω. Σε ποιο ποντάρεις και τι? Ποιος θα κερδίσει στο Food Fight σήμερα, σε ποιο ποντάρεις? Τι θα φάτε? Πατάτες. Πατάτες, λοιπόν, εγώ πιστεύω να κερδίσει η Άμι, αλλά άμα να βάλω στοίχημα, βάζω τα λεφτά μου στον Νίκο. Γιατί η Άμι, ρε? Γιατί πιστεύω σε αυτήν. Πώς νιώθεις ότι ο φίλος της υποστηρίζει? Ποιος δεν έχει φίλους? Δεν μετρέφω αυτά πατάτες. Ηλία Φουντούλη το έχει πει πριν από 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Αν δεν μου αρέσει, σκέφτε ποιο τραγούδι θα έλεγε στο πάρτι της Ένωσης. Ναι, το έχω κάνει και πρόβα, τι είναι. Έρωτα μου, έρωτα μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου. Εντάξει, δεν τα λες και άσχημα. Καλά θα λέω. Ναι, μια χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πίνεις από την κούπα? Επειδή είμαι εγώ. Για σένα. Για μένα. Περίμενε. Μου χαλάτε το story. Άντε, πάμε να το ξανακάνουμε τυχαία. Αρετή, ωραία κούπα. Ευχαριστώ. Γιατί πίνεις από αυτή την κούπα? Για σένα. Για μένα. Εμένα κοιτάει. Εμένα ή εμένα? Είπε για σένα ή για εμένα. Για τον James. Για σένα! Ποιος είναι εσένας! Όνομα! Αν πήραν τελική τριάδα στο Survivor, Άννα Μαρία, Νίκος και James, ποιος θα κέρδιζε? Ποιον θα ψήφιζες? Είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Μισό. Ποιος έχει θα πάει στο ραντεβού, τελειώνει εδώ. Η Άννα Μαρία. Να βάλω. Πράγκο φραγκόκοτα. Τι κάνετε! Πού είσαι, Ρφαλ? Ξέρετε όλη τη φωτεινή, ρίξω τον Νίκο. Φωτεινή! Καλέ, σε βλέπω κοντά! Ωραίο το πλάσμα. Πάνω! Αρετή, μόλις τον Νίκο. Μόλις τον Νίκο. Ακόμα μας σούσες 10 ώρες. Όταν κάνουμε μαζί τα κατάφυνες έτσι. Δεν κατέβαινε το ρύζι. Επίσης, όταν κάναμε μαζί, έκανα food fight κάθε 15 μέρες. Όντως ξέρω εγώ, το στομάχι μου ήταν εκπαιδευμένο. Και τώρα χοντρίζει το στομάχι σου, το έχει ανοίξει λίγο. Τι παίζει, τι έχει καταφέρει. Καλά, έλα, σήκω. Άγιε, έχει κάνει. Περίμενε. Τα βρήκα! Okay. Έλα τώρα σε πατάω και πάμε. Έλα να πατάς. Πώς σου είχε γίνει αυτό? Σε εγώ σε ποιο μήνα είμαι? Είστε και οι δύο πάμε από το τρίτο. Τα παιδιά σας θα τα φτιάξουνε. Κρίτς. Δεν είναι αγόρια. Θαυμάστε το outfit. Πολύ ωραία outfit. Δίνει κανένα νύφη για να παντρευτώ τον Νίκο. Η αρετή θέλει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Η αρετή πάντως έπαθε κεφαλικό, δεν ξέρω τι λέει. Λοιπόν, είναι ο περιζήτητος γαμπρός στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Πάμε, πάμε, σε πιστεύω. Πήγαινε, ξεκίνα και θα πω στο 2,5 λεπτά μέσα. Όντως. Ναι. Κάντε. Θα το κάνω. Χαίστηκα. Πάω μόνη μου. Ένα σοου μόνη μου είμαι. Τον άλλον τον είχες με σούσι και εμένα πατάτες τηγανιτές. Πάμε. Το ζυγίσατε. Ναι. Έβαλα το φορματάκι αυτό, μου είπε πάνω σε ένα σαπρανιφάκι. Και λέει εντάξει, σίγουρα μικρό δείχνω. Έβαλα και τις φακίδες. Αυτά. Α, τώρα ο Πάνος. Άρα υπάρχει. Ποιος είναι ο Πάνος? Ποιος είναι αυτός? Ο αδερφός μου. Χάρηκα. Α, ναι, να κάνει κάτι. Αν θέλεις. Θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε γιατί έχει χάσει τη φόρμα της και θέλει λίγο σπρώξιμο. Πάτε μου και δύο μπάτσες. Πιστεύεις ότι μπορεί να το λυγεί στον Νίκο? Έλα. Ποιος, ρε? Η Άμι εδώ. Ποια είναι η Άμι? Η Γιάμι Γιάμι. Γιάμι Γιάμι. Γιάμι Γιάμι. Σκέψου εκείνη την τελευταία μέρα, τον τελευταίο αγώνα. Τι. Αυτό σκέψου. Το ξενοδοχείο το έβλεπα. Σκέψου πώς φάγαμε στην Ένωση. Δεν ήσουν. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζιας. Έχεις πατήσει να δεις καινούργιο Amish Food Fight. Back to back. Ούτε εγώ το πιστεύω, ούτε εσύ το πιστεύεις. Αλλά έκλαιγε. Πολύ. Ρεξ! Υποτίθεται πρέπει να μπω εγώ τώρα. Όχι, δεν υποτίθεται. Τώρα μπαίνει.
Εδώ έχουμε πατάτες, αλλά ο κόσμος δεν ήθελε προφανώς ο Νίκος Μπάρτης να... Να τρώει πατάτες. Να τρώει πατάτες. Τι θα φάω? Πας το κάτω, θα έρθω κάτω. High five. Κεφαλάκι. Πάτα, πάτα. Μην τυχόν και γυρίσεις την πιφτέκα. Πάμε, Τζέιμ! Πάμε, Τζέιμ! Υπάρχει κάποιος που να με υποστηρίζει? Εγώ! Μάνη μου! Είμαι αρκετή! Και η Δάφνη! Όχι, εγώ είμαι τον Νίκο! Όλα στον πάνω! Τη Δάφνη σήμερα την γνώρισα, ρε φίλε. Είναι τρεις πατάτες, έτσι και δεν γελάσετε. Και πάνε για μπάνιο. Βουτάει η πρώτη, βουτάει και η δεύτερη και ρωτάει η τρίτη. Πατάτε! Τρία, δύο, ένα, πάμε! Βάλε! Έλα ρε Άννα Μαρία, δεν προσπαθείς καν! Εδώ βουτάει λαδολέμωνα, μαγιονέζες, δεν ξέρω κι εγώ τι κάνει κάτι! Γιατί να ταλαιπωρηθώ, που τον έχω! Σαμανιά! Πάντω! Τους έχεις τα χάρη μου! Ξαναβάλει, ξαναβάλει, έχεις παγίνει! Oh! Εσύ πέταγες κέτσαπ ρε τέτοια, οι άλλοι πέταγες μαγιονέζα. Έλα άστο έτσι, αφού κλαρίνο είσαι, πιο μπορώ ροϊδεύεις. Θα με κάνεις μπάνιο. Τελειώνει εδώ. Ενώ θα με κάνεις, θα με αφήσεις να κάνω μπάνιο. Κοίταξε, εγώ μπάνιο δεν θα σε κάνω, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν κορίτσια εδώ πίσω. Πρόθυμα να σε κάνουν μπάνιο. Εντάξει, είπαμε, το χέσαμε, δείξε την αρετή. Ένα 850 θα το αφήσω. Α, ανέκδοτο. Πάει ένας να πάρει φέτα. Λέει, γεια σας, θα ήθελα ένα κιλό φέτα. Του κόβει ο άλλος, του λέει, είναι ένα 200 να τα αφήσω. Ναι, να τα αφήσεις και να μου βάλεις ένα κιλό φέτα. Είναι λίγο πιο πολύ της... Της Άμπη. Μπράβο, Νικό! Μπράβο! Νικό, ξέρεις τι γίνει. Τι έγινε, δε μέχρι. Καλοκαίριασε. Καλοκαίρασε! Αν θέλεις κι εσύ να πάρεις τις προσφορές του eFood... Δεν θέλω να ξεχάσετε ότι έχει ένα συνένα προσφορές του eFood μέχρι και τις 27 Ιουνίου για να φάτε πατάτες, μπιφτέκια, γαρίδες, τσιπούρες που δεν τρώει ο Νίκος. Σεβαρέθηκα. Μπορείτε να βρείτε τον Νίκο κάτω στο description box, να τον κάνετε follow στο Instagram του, γιατί τον περνάει κατά πολλούς followers ο James και κάθε βράδυ κλαίει και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου αν σας άρεσε αυτό το ποιοτικό περιεχόμενο. Έρχονται κι άλλα. Μέχρι το επόμενο, Άμι Γιάμι Τιού. Τιού, τιού, τιού.